Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017. Κριός. Κάθε διάλογος σήμερα θα πρέπει να γίνεται με προσοχή. Ο πολύ ψηλός δυναμισμός αλλά και τα καταπιεσμένα συναισθήματα μπορούν να αποφέρουν το μοιραίο. Τα επαγγελματικά σας απορροφούν και αποδίδουν κέρδος. Προσοχή στα ερωτικά ξεκαθαρίσματα. Ταύρος. Η υλική και η ηθική ανταμοιβή. Ο κόπος σας επιτέλους επιβραβεύτηκε και εσείς αντί να το χαρείτε πάτε για νέους στόχους. Προσοχή σε κρυολογήματα αλλά και ζητήματα διατροφής. Σας απορροφούν τα επαγγελματικά σας και ξεκινάτε κάτι καινούριο για τον εαυτό σας. Δίδυμη. Όλη σας η ενέργεια στραμμένη στα προσωπικά σας θέματα. Αυτό θα σας φέρει την επιτυχία. Η εσωτερική σας λάμψη αλλά και η πειθός σας βγάζει από δύσκολα προβλήματα. Δώστε προσοχή στον ερωτικό τομέα. Και περνάμε στον καρκίνο. Άλλα λέει η καρδιά και άλλα το μυαλό σας. Η σημερινή ημέρα είναι αντιφατική. Δικάστε σύμφωνα με τον νόμο. Η αγάπη που θα εισπράξετε από οικογένεια και φίλους και η επιβράβευση στη δουλειά σας σας κάνουν χαρούμενους. Απολαύστε το. Λέων. Υποτονική μέρα σήμερα μέχρι το μεσημέρι λόγω φόρτου εργασίας. Μην αναλαμβάνετε μόνοι σας το δύσκολο έργο. Από το απόγευμα και μετά νέες γνωριμίες θα σας συνεπάρουν. Προσέξτε καλά ποια θα κρατήσετε. Προσοχή στην οδήγησή σας και φυσικά στα μικροατυχήματα. Και περνάμε στην Παρθένο. Η κουραστική μέρα σας καταναλώνει πολλή ενέργεια τόσο από τον επαγγελματικό τομέα όσο και από τον ερωτικό. Η δύναμή σας οδηγεί σε εσωτερικό απολογισμό. Με καθαρό μυαλό το βραδάκι βάλτε νέους στόχους και χαρείτε λίγο τα φιλικά πρόσωπα. Ευνοούνται τα ξεκαθαρίσματα. Ζυγός. Γραφειοκρατικά θέματα παντός τύπου θα πάρουν τέλος σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι. Προσοχή στα δικαστικά θέματα και κληρονομικά. Προς αποφυγήν λάθους. Εξετάστε όλες τις παραμέτρους για να έχετε την επιτυχία που θέλετε. Προσοχή σε συμβόλαια και κυρίως να εξετάσετε τα ψηλά γράμματα. Ο έρωτας σας δίνει την όθηση να ξεπεράσετε κάθε σκόπελο. Σκορπιός. Μια επιτυχία που δεν ευόδωσε στο παρελθόν σας χτυπάει την πόρτα. Είναι στο δικό σας χέρι να εκμεταλλευτείτε χωρίς θυμούς κάθε ευκαιρία. Χαλαρώστε και δείτε τις ευκαιρίες αυτές σαν ανταμοιβή όσων περάσατε τον τελευταίο καιρό. Ο έρωτας πλέον παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή σας. Και περνάμε στον τοξότη. Πρέπει να διορθώσετε λάθη του παρελθόντων που σας ενοχλούσαν τον τελευταίο καιρό. Ο Κρόνος σας δίνει πλέον το τελευταίο μάθημα μέχρι να βρείτε την ισορροπία σε επαγγελματικά και κληρονομικά θέματα. Ευνοούνται και τα ερωτικά ζητήματα φυσικά. Καλοί φίλοι σας στηρίζουν και μαζί οδηγείστε στη νέα πόρτα της ζωής σας. Εγώκερος. Νέες ευκαιρίες και πολλές προτάσεις στον επαγγελματικό τομέα. Λειτουργείτε λίγο παρασκηνιακά το τελευταίο διάστημα με σκοπό το προσωπικό σας όφελος. Ασχολείστε πολύ με τα επαγγελματικά και χάνετε τη μαγεία του έρωτα. Οι αδέσμευτοι είναι καλό να κοιτάξετε και λίγο τις ερωτικές σας ευκαιρίες. Υδροχόος. Η τόλμη σήμερα αλλά και η δύναμη πρωταγωνιστούν. Παρότι είστε κουρασμένοι θα ανταμυφθείτε από την ενέργεια του πλανήτη σας ουρανού. Οι όψεις αυτές φέρνουν στην επιφάνεια αποκαλύψεις, πισόπλατα μαχαιρώματα αλλά και νέες ευκαιρίες στον ερωτικό τομέα με σκοπό κάτι πιο σταθερό στη ζωή σας φίλοι μου. Ιχθύες. Αποβάλλετε κάθε στεναχώρια γιατί η σημερινή ημέρα κρύβει εκπλήξεις. Οι κόποι σας επιβραβεύονται αν και εσείς χαρίσετε στον εαυτό σας λίγη θετική ενέργεια. Βοήθεια από φίλους αλλά και οικογενειακά θέματα βρίσκουν τη λύση τους. Χαρείτε το απόγευμα κάνοντας σχέδια για τη νέα σας ζωή. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.